Είδαμε και τα ηχηρά μηνύματα από το χώρο της δικαιοσύνης. Πάμε να δούμε τη δικαιοσύνη της αυτοδιοίκησης. Και εδώ είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Να καλησπέρασουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Κοτσούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές. Είμαστε σε αυτή τη τελική ευθεία και έχετε πάρει μια σειρά από μηνύματα μέσα από αυτή την πορεία προς την κοινωνία. Πώς είναι αρχικά αυτή η πορεία? Η πορεία χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό. Είναι μια πορεία που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 μέρες. Βρισκόμαστε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου. Έχουμε ουσιαστικά κυριολεκτικά οργώσει την περιφέρεια Πελοποννήσου και τις 5 περιφερειακές ενότητες. Και το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο οι πολίτες πια είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην ανανέωση ή θα προχωρήσουμε σε μια ανακύκλωση προσώπων, πολιτικών και πρακτικών. Εμείς εκείνο το οποίο προστάζουμε είναι ότι ερχόμαστε για να κάνουμε την αλλαγή και στην ανατροπή στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αυτό διαπιστώνουμε ότι απαιτούν και οι πολίτες πλέον. Έχουν κουραστεί από ψευτοδιλήμματα που τίθενται από παρατάξεις του συντηρητισμού και της οπισθοδρόμησης και έρχονται πραγματικά μαζί μας στα ψηφοδέλτιά μας να τα στηρίξουν για να προχωρήσουμε. Κρατάω αυτό, την έννοια των διλημάτων. Φαντάζομαι ότι και αυτό ακουμπά σε μια σειρά από υποψηφίους που αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται, θα λέει κανείς, για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι υπάρχει το παλιό, υπάρχει το καινούριο και πόσο εκεί βλέπετε την ανανέωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ακριβώς ένα διαγωνισμό ο οποίος είναι ουσιαστικά μη γόνιμος για το καλό της περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαπιστώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν υπάρχει προγραμματικός λόγος πουθενά. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρει κάποιους είναι μόνο η δημοσκοπήση και ποιος θα αναλάβει τελικά τα ηνία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και το ζητούμενο για τους πολίτες όμως δεν είναι αυτό. Τα προβλήματα παρέμειναν τα ίδια αυτά τα τελευταία χρόνια. Έγιναν προβλήματα χρόνια, λύσεις δεν δόθηκαν. Διαπιστώνω στις περιοδίες μου ότι υπάρχουν εργολαβίες οι οποίες έχουν μείνει στη μέση. Διαπιστώνουμε έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν με έπκτοτους πάλι εργολάβους. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία κρατήθηκαν πίσω είτε εσκεμμένα από κάποιους. Οπότε σε αυτή την πορεία το ζητούμενο για τους πολίτες δεν είναι τελικά το ποιος θα, αν θέλετε, στις δημοσκοπήσεις θα είναι ο πρώτος, αλλά το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος με προγραμματισμό, με όραμα και στρατηγική θα βγάλει την περιφέρεια Πελοποννήσου από το τέλμα. Δηλαδή, πάμε στη λογική, έτσι όπως το λέτε, της επιλογής του λιγότερο αναγκαίου κακού, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει λιγότερο αναγκαίο κακό. Εμείς είμαστε το αναγκαίο καλό. Λοιπόν, κρατάω αυτό και επειδή μου είπατε για προγραμματικό λόγο, και πριν σας πάω στην εικόνα που συναντάτε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, έχετε προγραμματική πρόταση, επικοινωνείτε αυτή στους πολίτες, δηλαδή έχουν γίνει ξεκάθαρα όλα αυτά που έχετε να τους πείτε? Βεβαίως, σε κάθε περιφερειακή ενότητα μπορεί ο κάθε πολίτης να δει το πρόγραμμά μας, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να ενημερωθεί ακριβώς για το ποιο είναι το σχέδιό μας. Αυτό το οποίο μπορούμε να βεβαιώσουμε τους πολίτες και να τους το πω πραγματικά είναι ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την Πελοπόννησο σαν ένα χρηματοκιβώτιο μέσα από το οποίο ερχόμαστε να ζήσουμε, αλλά ουσιαστικά σαν μια περιφέρεια στην οποία οι αναπτυξιακοί δείκτες είναι τόσο πίσω πια, που ουσιαστικά δεν τιμά κανέναν που μένει σε αυτή την περιοχή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα ερχόμαστε ακριβώς για να βγούμε από αυτό το τέλμα. Κρατάω αυτό. Για να δούμε λίγο την εικόνα που έχετε συναντήσει σε όλη την Πελοπόννησο. Και είναι μια εικόνα πια αποκρυσταλλοποιημένη σε πολλά επίπεδα. Είτε έχει να κάνει με τις υποδομές, είτε έχει να κάνει με το σήμερα, είτε έχει να κάνει και με το αύριο. Πόσο εύκολο είναι αυτό το αύριο, κύριε Κουτσούλη, όταν έχουμε μείνει σχεδόν από τους τελευταίους στο ζήτημα της τουριστικής, των τουριστικών εσόδων, σχεδόν από τους τελευταίους στο ζήτημα των υποδομών, σχεδόν από εκείνους που δεν έχουν και τους καλύτερους δείκτες στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων? Δεν ξέρω κατά πόσο το δημογραφικό, νομίζω ότι το συναντάτε και το ξέρετε πολύ καλύτερα μέσω του επαγγέλματός σας. Πόσο εύκολο είναι να ανατραπούν όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά υπό την ηγεσία της περιφέρειας? Η περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επ' ευκαιρίας να πω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει ότι είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα τσίρκο, ένα πολιτικό τσίρκο, να το πούμε έτσι. Ο καθένας προσπαθούσε εκεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, χωρίς ουσιαστικά να κάθεται και να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Από εκεί και έπειτα, είμαστε πραγματικά στη 215 θέση, σε σύνολο 235 περιφερειών στην Ευρώπη, σε ανάπτυξη. Και σε αυτή τη θέση παραμένουμε σταθερά τα τελευταία 215, χρόνια. 215, πείτε το ξανά, 215, γιατί ορισμένες φορές περνάει γρήγορα. Σε 235 περιφέρειες της Ευρώπης είμαστε στη 15η θέση. Πραγματικά αυτό δεν τιμά κανέναν, για να το λέμε. 13 χρόνια οι περιφερειακές αρχές και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται πάλι να τάξουν τα ίδια σε έργα. Είναι πάρα πολύ εύκολο,
αρκεί να υπάρχει η θέληση και να υπάρχει και ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι το οποίο φωνάζω 30 μέρες τώρα, ότι τελικά, ενώ έχουμε ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μας, που είναι η Περιφερειακή Αρχή, που διαχειρίζεται κονδύλια μέχρι το 2027, μέχρι το τέλος του 2027, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα έρθουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε σωστά και να αναπτύξουμε την περιφέρειά μας. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η βούληση. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια επιστροφή στα ίδια και στα ίδια. Βλέπουμε ακριβώς έργα. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Μεσσηνία? Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, για παράδειγμα, προηγουμένως παίξατε στο ρεπορτάζ, ναι, αναγκάστηκε εισαγγελέα αφετό να κάνει παρέμβαση και να πει μη διακοπή η σύνδεση Καλαμάτας Θεσσαλονίκης. Για ποια τουριστική ανάπτυξη μιλάμε? Τελικά είδατε ότι στην αποτίμηση που έγινε τώρα το Σεπτέμβριο ήμασταν πάρα πολύ πίσω, πράγματι. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για τις δομές της υγείας, όπου υπάρχουν και τα 5 νοσοκομεία, τα κεντρικά νοσοκομεία της περιφέρειας είναι υποστελεχωμένα. Να μιλήσουμε για τις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Ως πότε πια θα περιμένουμε το δρόμο, για παράδειγμα, Τσακώνας Καλονερού να αναπτυχθεί και η περιφέρειά μας και ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Τριφυλία? Ως πότε θα περιμένουν άλλες περιοχές της Λακωνίας να δούνε πια τα οδικά δίκτυα? Ξαναέταξαν πάλι, συνυποψήφιοι μου τώρα, τον δρόμο που θα συνδέσει την αρχαία Ολυμπία με την Βιτίνα, ας πούμε. Ένα έργο το οποίο όλοι το έχουν αποκλείσει, αλλά ήρθαμε σε εκλογές να το ξανατάξουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί φαίνεται, αν θέλετε να το πω εντός εισαγωγικών, η ασέβεια απέναντι στους πολίτες. Πού απευθυνόμαστε τελικά? Σε ηθαγενείς, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντίληψη για το τι γίνεται γύρω τους? Και νομίζω ότι εδώ έρχεται το στίχημα ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν και να αξιολογήσουν. Βεβαίως. Γιατί καλό είναι να ψηφίζουν τον φίλο, τον γνωστό, τον ωραίο, να το πω έτσι γενικά, γιατί είμαστε και στην επικοινωνία με έναν τρόπο ή τον άλλον τρόπο, αλλά χρειάζεται η αξιολόγηση κάποιων καταστάσεων και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η αξιολόγηση έχει γίνει, να το πάω και εκεί που θέλω, και από το ΠΑΣΟΚ έτσι σε όλα τα επίπεδα, γιατί περάσατε ένα δύσκολο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν εξομαλυνθεί όλα αυτά μέσα στο εσωτερικό. Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του πορεία, εμείς έχουμε τη δική μας πορεία. Η οποία φεύγει από τα στενά όρια, από τα στενά όρια, τα κομματικά. Είναι αυτό το οποίο λέω. Να μιλήσω λίγο και να το πω και αυτό, ότι τα προβλήματα στην περιφέρεια δεν έχουν χρωματισμό. Στις 9 Οκτωβρίου και στις 16 οι ίδιοι κάτοικοι θα κατοικούμε εδώ, δεν θα είμαστε χρωματισμένοι και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και όπου μας τάξει ο Πελοποννησιακός λαός, για να προάγουμε τις προτάσεις μας, να βγούμε μπροστά με επιχειρήματα και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να δώσουμε τις περιβόητες λύσεις που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Τώρα από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την επιλογή του στο πρόσωπό μου, με στηρίζει σε αυτήν την προσπάθεια και περιμένουμε από τον κόσμο να την πλαισιώσει. Οπωσδήποτε υπήρξαν κάποια προβλήματα τα οποία έχετε αναφέρει και εσείς στην αρχή. Θεωρώ όμως και αυτό το οποίο έχω τονίσει, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια είναι αυτοί πραγματικά οι οποίοι έμειναν πιστοί στις αρχές του κινήματος. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα δεν θα ασχοληθώ. Mm-hmm. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχουν τα όργανα τα οποία θα κρίνουν τον καθένα. Το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες ποιο είναι? Το δικό μου μήνυμα προς τους πολίτες είναι ότι τους καλώ στις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου να μας ψηφίσουν, να μας στηρίξουν. Προσωπικά βγήκα μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι ένα μέλος της κοινωνίας, ζω στην Πελοπόννησο. Βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Σας καλώ, ανέλαβε την ευθύνη να βγω μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχω κατασκευαστική εταιρεία, δεν έχω συγγενείς με κατασκευαστικές εταιρείες. Έρχομαι να αντιμετωπίσω την Πελοπόννησο σαν την πατρίδα μας αυτή, η οποία πραγματικά έρχεται να αναγεννηθεί. Και γι' αυτό και ο τίτλος μας, του συνδυασμού μας, είναι Αφετηρία Ζωής, αφετηρία για εμάς, τα παιδιά και τους γονείς μας. Δώστε μας την ευκαιρία να είμαστε εμείς αυτοί που θα αναλάβουμε τις τύχες όλων και να προχωρήσουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Και κάθε καλό αποτέλεσμα, γιατί είναι πολύ χρήσιμη και σημαντική και η δική σας παρουσία μέσα στο Περιφερειακό Σκηνικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.